Ένας οπαδός του Άρη το τερμάτισε το σύνθημα. Έκανε 2.037 χιλιόμετρα από του Χαριλάου στη Ράκα της Συρίας και με το Καλάσνικοφ στο χέρι τάχθηκε στο πλευρό των Κούρδων στη μάχη κατά των τζιχαντιστών. Υπολογίζεται ότι είναι 18 οι Έλληνες που βρέθηκαν στη Συρία παίρνοντας μέρος σε μάχες. Ο ένας εξ αυτών, φορώντας παραλλαγή και με το Καλάσνικοφ στο χέρι, δηλώνει και την οπαδική του ταυτότητα, έχοντας γράψει στην εξάρτησή του το σήμα του Άρη Θεσσαλονίκης. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ελληνικά συνθήματα στα πεδία των μαχών της Συρίας. Πρόσφατα επέστρεψε από ένα από τα μέτωπα και ένα μέλος της αναρχικής ομάδας Ρουβίκονας. Ο συγκεκριμένος μαχητής, ωστόσο, επέλεξε να γράψει συνθήματα με την οπαδική του ταυτότητα. Άρης 1914, Αράκα Συρία 2017. Στον ένα τοίχο και στον άλλο, έχοντας διαγράψει τη σημαία των Ισλαμιστών του ISIS, γράφει ότι Θεός είναι μόνο ένας, ο Άρης. Γνωστός Αριανός, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πλέον μέλος της ΛΑΕ, Βαγγέλης Διαμαντόπουλος, ανέβασε τις φωτογραφίες με τα συνθήματα στο Facebook και σχολίασε. Από τη Ροζάβα μέχρι την Αθήνα, η αλληλεγγύη το όπλο των λαών. Στο πλευρό των Κούρδων απέναντι στον Ισλαμοφασισμό. Άρης είσαι. Σύμφωνα με την εφημερίδα, το Έθνος πρόκειται για Αθηναίο στην καταγωγή. Δεν είναι όμως θέμα καταγωγής, λένε οι Αριανοί. Άρης είσαι. Θα με έκανε μεγάλη εντύπωση αν δεν ήταν Αριανός. Εμείς οι Αριανοί, όπου πάμε, το έμβλημα της ομάδος μας το έχουμε όχι μόνο στην καρδιά μας, αλλά το έχουμε και σε φανές μέρος. Μας κάνει υπερήφανους σαν οικογένεια του Άρη.